Ζήσαμε αυτή την περίοδο μεγάλες καταστροφές με νεκρούς και ολοσχερή καταστροφή της όποιας περιουσίας του λαού στη Θεσσαλία ιδιαίτερα. Ο λαός καίγεται, πνίγεται, χάνει τη ζωή του στα συντέρμια των σεισμών από την ίδια ακριβώς αιτία που είναι το κέρδος. Πάνω απ' όλα το κέρδος. Αυτό υπηρετείται. Το κράτος, οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει μέχρι τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θεωρούν επιλέξιμα τα αναγκαία έργα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού, γιατί έχουν κόστος και δεν έχουν όφελος και το μεγάλο κεφάλαιο. Προτιμούν τις αποζημιώσεις και αυτές όχι για να σταθεί ξανά όρθιος ο λαός, αλλά ψίχουλα σε σχέση με αυτά που έχασαν, όπως αποδεικνύεται και τώρα με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Η ίδια αιτία φέρνει και τα νομοσχέδια χρόνια τώρα, όλες οι κυβερνήσεις, δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία, ανατρέποντας δικαιώματα των εργαζομένων για να αυξηθεί η κερδοφορία των επιχειρήσεων και να αρθεί όποιο εμπόδιο υπάρχει για αυτή. Εμείς, στο ζήτημα λοιπόν που μπαίνει μπροστά κέρδη ή οι ζωές, απαντούμε οι ζωές και αγωνιζόμαστε με κάθε τρόπο γι' αυτό, χωρίς να φιδόμαστε θυσίες. Το νομοσχέδιο είναι βαθιά αντεργατικό. Είναι παραγγελία των επιχειρηματικών ομίλων όπως έχουμε καταθέσει. Κρατάει καθυλωμένους τους μισθούς. Ο μέσος μισθός του 2022 είναι 25% κάτω από το μέσο μισθό του 2011. Απογειώνει την ευελιξία, την αντικοποίηση, την εκμετάλλευση. Συνεχίζει ουσιαστικά το πάγωμα των τριετιών, αφού η εξαγγελία δεν έχει αναδρομική ισχύ και με την γενίκευση των ελαστικών μορφών οι νέοι τα 3 χρόνια θα τα συγκεντρώσουν σε πολύ περισσότερα, ίσως και σε 6. Νομοθετεί το δικαίωμα των εργοδοτών να εξοντώνουν τους εργαζόμενους με δουλειά 13 ώρες την ημέρα, 78 ώρες την εβδομάδα, καταργώντας το διάλειμμα, υπονομεύοντας μια σειρά από δικαιώματα όπως άδειες, επιδόματα, άδειες ασθενείας, δώρα, αποζημιώσεις απόλυσης και άλλα. Η κυβέρνηση παραδέχεται την παρανομία στην τήρηση των εργασιακών δικαιωμάτων από τις επιχειρήσεις που δεν την αντιμετωπίζει, αλλά έρχεται να την νομιμοποιήσει. Κάνει το χατήρι στους εργοδότες, ενισχύοντας τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Το ίδιο συμβαίνει βέβαια και με την εξαήμερη απασχόληση, το δωράκι δηλαδή της κυβέρνησης στους βιομήχανους, που αντί να κάνουν προσλήψεις ανέργων, έχουμε 10% ανεργία, θέλουν να ξεζουμίζουν τους εργαζόμενους μέχρι τελικής πτώσης για προσάυξηση 5 έως 10 ευρώ τη βδομάδα. Προβάλλεται άρθρο του νομοσχεδίου ως θετικά. Όμως για ποιον είναι θετικά? Είναι θετικά για τους εργοδότες, γιατί θα μπορούν αυτοδίκαια, όπως αναφέρεται, για παράδειγμα στο άρθρο 4, να απολύεται ο εργαζόμενος χωρίς κανένα εμπόδιο, με το επιχείρημα ότι η δοκιμαστική περίοδος δεν είναι επιτυχής. Αυτή τη ρύθμιση τη θέλουν για να ξεφορτωθούν εργαζόμενους με κάποια προστασία που ακόμα έχει απομείνει, όπως οι έγκυες, οι νέες μητέρες, οι συνδικαλιστές. Θα αξιοποιηθεί και σε τουριστικές εποχιακές επιχειρήσεις για να ξεμπερδέψουν το δικαίωμα της επαναπρόληψης των εργαζομένων. Υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς, δεν μας παίρνει ο χρόνος να το αναλύσουμε. Ενώ στο άρθρο 16 προβλέπεται η δίθεν προστασία από δυσμενή μεταχείριση από τον εργοδότη, και αν αυτή διαπιστωθεί, ποια θα είναι η ποινή της παραβίασης? Διοικητικές κυρώσεις. Εδώ πάμε μαλακά. Η ρύθμιση για την ελάχιστη προβλεψιμότητα της εργασίας αφορά τις συμβάσεις μηδενικών ωρών. Ο εργαζόμενος θα είναι σε ετοιμότητα, θα περιμένει το SMS για να δουλέψει. Δουλειά όποτε θέλει, όπου θέλει και όπως θέλει ο εργοδότης. Τα υπόλοιπα που συμπεριλαμβάνονται είναι σάλτσες, όπως η υποχρέωση ειδοποίησης όχι γρηγορότερα των 24 ωρών. Για το άρθρο που αφορά τη μετάβαση σε άλλη μορφή απασχόλησης, θέλετε να δώσετε την εντύπωση ότι ο εργαζόμενος, αφού τελειώσει η δοκιμαστική περίοδος, θα κάνει αίτηση για να γίνουν πιο προβλέψιμοι και ασφαλείς οι όροι εργασίας. Και αυτό εφόσον το κρίνει η επιχείρηση και αυτή η εργασιακή σχέση είναι δυνατή. Άρα, όταν τελειώνει η δοκιμαστική περίοδος, δεν γίνεται αυτοδίκαια η σύμβαση αορίστου χρόνου, αλλά θα είναι στη διαδοσία του εργοδότη.
Στο άρθρο 19 έρχεστε να προλάβετε συγχύσεις με το δοκιμαστή περίοδο των 6 μηνών και επαναλαμβάνετε τη μνημονιακή ρύθμιση ότι η απόλυση έως και 12 μήνες είναι χωρίς αποζημίωση. Αν πάρουμε υπόψη τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης, το ότι οι εργαζόμενοι που έχουν σταθερή απασχόληση πάνω από ένα χρόνο είναι όλο και πιο λίγοι, ότι οι απολύσεις κάθε χρόνο είναι όσες και οι προσλήψεις, είναι φανερό ότι οι αποζημιώσεις ουσιαστικά έχουν καταργηθεί. Στα άρθρα 21 και 22 για την ανάρτηση των βασικών όρων εργασίας, την καταχώρηση αλλαγής ωραρίου και περιοριών, στα άρθρα αυτά δίνεται η δυνατότητα στους εργοδότες να μην καταχωρούν στο σύστημα εργάνη τις αλλαγές ή την τροποποίηση του ωραρίου. Ενισχύεται τη θέση του εργοδότη να κάνει όσες και όποιες αλλαγές θέλει τους εργαζόμενους χωρίς καμιά συνέπεια. Στο άρθρο 24, ενώ ο επιθεωρητής εργασίας, ο οποίος μπορεί να αποκτήσει καλύτερη αντίληψη των όσων εφαρμόζουν οι εργοδότες και το πλαίσιο λειτουργίας που υπερβαίνει ακόμα και αυτών των άθλιων ρυθμίσεων που έχουν επιβληθεί ενάντια στον εργαζόμενο, η ρύθμιση τι κάνει, αφαιρεί τη δυνατότητα να γνωμοδοτήσει με βάση τις διαπιστώσεις του από τον επιτόπιο έλεγχο. Εδώ η ανεξαρτησία της επιθεώρησης τελειώνει και το Υπουργείο αναλαμβάνει την περαιτέρω προστασία της εργοδοσίας από ερμηνείες που μπορεί να δικαιώνουν τον εργαζόμενο. Στα άρθρα 25-26 ανατρέπεται το πενθήμερο 40ωρο στους εργαζόμενους και επιβάλλει εργασία την έκτη μέρα με το τυράκι του 40% της προσάυξησης. Είπαμε πολλά για τα εργατικά ατυχήματα, τις επαγγελματικές ασθένειες που αυξήθηκαν με πολύ γρήγορο ρυθμό λόγω της μεγάλης εντατικοποίησης, των εξαντλητικών ωραρίων, των ευέλικτων μορφών απασχόλησης και άλλα και την έλλειψη μέτρων υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Το άρθρο 27 δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερους κλάδους, μεταξύ αυτών στην εφιάλωση φυσικού με τελικού νερού, παραγωγής αναψυκτικών και παρασκευής προϊόντων εφιάλωσης, να απασχολούν τους εργαζόμενους Κυριακές και γιορτές, προβάλλοντας έολα επιχειρήματα με τα οποία οι εργαζόμενοι οργίζονται ακόμα περισσότερο, όπως ότι αν δεν λειτουργήσουν την Κυριακή, χάνεται και η Δευτέρα λόγω της φύσης των μηχανών, επειδή αργούν να πάρουν μπρος. Στο άρθρο 28 προβλέπεται τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας χωρίς αίτημα του εργαζόμενου, όπως προβλέπονταν ως τώρα, αλλά με ελεύθερη δίθεν συμφωνία με τον εργαζόμενο αφού το ζητήσει η εργοδοσία ή με συμφωνία με την Ένωση Προσώπων που δημιουργούν με δικούς τους ανθρώπους οι εργοδότες με το 25% ή το 15% για επιχειρήσεις με 20% εργαζόμενους και άνω. Με το άρθρο 30 υπονομεύεται το νομοθετικό πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, αφού θέση γιατρού εργασίας θα μπορεί να καλύπτεται από γιατρούς άσχετους με το γνωστικό αντικείμενο της ιατρικής εργασίας. Με το άρθρο 31, στο όνομα της προστασίας της εργασίας, προστατεύεται την εργοδοσία και τα μέτρα που παίρνει για να αποτύχει η απεργία που αποφασίζουν οι εργαζόμενοι, αξιοποιώντας απεργοσπάστες, χρησιμοποιώντας την εργοδοτική τρομοκρατία με τη συνδρομή της κρατικής τρομοκρατίας των δυνάμεων καταστολής. Η ρύθμιση αυτή, σε συνέχεια προηγούμενων, αφαιρεί το δικαίωμα των εργαζομένων να πάρουν μέτρα για την επιτυχία της απεργίας, ενώ αντίθετα ενισχύει την εργοδοσία να παίρνει μέτρα για την αποτυχία της απεργίας. Απειλείται με ρύθμιση, με σκληρές ποινικές διώξεις τους εργαζόμενους που θα περιφορήσουν την απεργία τους ή θα ασκήσουν ψυχολογική βία, όπως αναφέρεται στον απεργοσπαστικό μηχανισμό της εργοδοσίας. Στην αναφορά του Υπουργού Εργασίας ότι δίθεν οι απεργοί απέκλεισαν την είσοδο του εργοστασίου στη Μαραματίνα για να εμποδίσουν τους εργαζόμενους να μπουν να δουλέψουν, αναφέρουν οι εργαζόμενοι σε επιστολή τους που θα καταθέσουμε στα πρακτικά ποιους εργαζόμενους εννοεί, εφόσον όλοι μας συμμετείχαμε στην απεργία και στεκόμαστε στην πύλη του εργοστασίου υπερασπιζόμενοι το δικαίωμα στην εργασία. Όπως ζητά προβλέπει η δικαστική απόφαση του σχεδίου εξυγίανσης της επιχείρησης και ρωτούν αν ο Υπουργός έχει διαβάσει την απόφαση του πρωτοδικείου και αν αυτή εφαρμόστηκε. Καταθέτουμε λοιπόν αυτή την επιστολή του Σωματείου Εργατοπαλλήλων Επιχείρησης Μαραματίνας στα πρακτικά για να τη δει και ο Υπουργός. Επίσης, ο πρώην Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, κ. Σεβαστής, δεν ξέρω όνομα αυτό, κύριε Πρόεδρε,
Με άρθρο του για την ρύθμιση, για τη ρύθμιση του άρθρου 31 αναφέρει ότι πρόκειται για ποινικοποίηση των εργατικών αγώνων στην πιο σκληρή τους μορφή. Αναφέρει αρχικά, λέει, να υποθεί εισαγωγικά ότι η συγκεκριμένη διάταξη δεν έχει καμιά σχέση με την οδηγία, αλλά αποτελεί αποκλειστικά και μόνο βούληση του Έλληνα νομοθέτη, ώστε να αποδυναμώσει ακόμα παραπάνω το απεργιακό δικαίωμα. Στη νέα επίθεση η κυβέρνηση έχει συνεταίρους το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, που βέβαια καθόλου τυχαίο δεν είναι. Αυτή την πολιτική υπερασπίζονται. Στο δικό τους πλαίσιο νομοθετικό αντεργατικό πατάει η Νέα Δημοκρατία για να κλιμακώσει την επίθεσή της. Η κυβέρνηση για μια ακόμη φορά βρίσκει πολύτιμο σύμμαχο την ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕΕ, αφού η πλειοψηφία πάσχει και δάκε, απέρριψε την πρόταση για επαναλλακτική απεργία στις 21 Σεπτέμβρη. Απόφαση που έχουν πάρει εκατοντάδες συνδικάτα, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα σε όλη τη χώρα και προχωρούν αποφασιστικά για την οργάνωση απεργίας. Παρά τις προσπάθειες, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, της σιδερής κλίκας των εργατοπατέρων να πέσει σιωπητήριο για το αντεργατικό νομοσχέδιο. Για μια ακόμα φορά η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ επιβεβαίωσε το ρόλο της, λειτουργώντας ως κλακαδόρος της κυβέρνησης και της αντεργατικής πολιτικής. Ο εργοδοτικός και διαβατικός συνδικαλισμός ούτε θέλει, ούτε μπορεί να οργανώσει την εργατική πάλη, αφού υπερασπίζεται τη στρατηγική του κεφαλαίου, τον κοινωνικό τουρισμό. Το ΚΚΕ δεν θα σταματήσει τη στιγμή να αποκαλύπτει τις αντιδραστικές διατάξεις του νέου νομοσχεδίου. Παρά τα μεγάλα λόγια της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εργασίας, γνωρίζετε όλοι σας τη δύναμη του οργανωμένου λαού, τρέμετε τη μαζικοποίηση των συνδικάτων και των αξιωματικών αγώνων, την πάλη ενάντια στην καταλυστική βαρβαρότητα, και εμείς θα κάνουμε τους φόβους σας αληθινούς. Το ΚΚΕ θα μπει μπροστά στην οργάνωση της εργατικής λαϊκής πάλης, όχι μόνο για να μην περάσει το νέο τερατούργημα, αλλά και για να καταργηθεί και αυτό στην πράξη μέσα από τους αγώνες για υπογραφή συλλογικών συμβάσεων με αυξήσεις στους μισθούς 7 ώρο, 35 ώρο, σταθερή δουλειά με δικαιώματα, για να ικανοποιηθούν όλες τις σύγχρονες ανάγκες μας με βάση τις δυνατότητες της επιστήμης και της παραγωγής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.